Γιαννάκης δοκιμάζει στους 2-3 πόντους. 11-17 ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Στο rebound ο Χριστοδούλου. Γρήγορα πάσα ευνοίας μου. Γιαννάκης. Έχουν γυρίσει 3 Γάλλοι. Για να δούμε τι θα κάνει ο Γιαννάκης. Επιμένει το σουτ και το καλάθι. 13-21 μέσα σε αποθέωση. Πραγματικά νιώθουμε ότι το μπάσκετ είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια. Κοίταξε, νομίζω ότι το μπάσκετ ταιριάζει στους κριτικούς, άσχετα αν μέχρι στιγμής δεν έχετε καταφέρει να δείτε το μέγεθος των παιδιών που θα μπορούσαν να διακριθούν σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια έχετε το μεγαλύτερο παράδειγμα που είναι ο Ανδρέας Γλυνιαδάκης, ο οποίος είχε πάθος και αγάπη για το σπορ και παράδειγμα προς μίμηση για όλους, για όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που είχε κάνει και την καριέρα. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είχαμε παλιότερα και κουκολάκι. Καλά, δεν το συζητάμε. Ο Τζίμις ήταν η αδυναμία μου. Είμαστε συμπαίκτες και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Μεγάλη προσπάθεια για εκείνη. Δηλαδή βγάλατε δύο παιδιά τα οποία νομίζω ότι είναι το παράδειγμα το, και το πόσο μπορεί. Πολύ ψηλούς φυσικά. Τους πιο ψηλούς. Παράδειγμα το με πάθος και με σκληρή δουλειά ότι μπορείς να καταφέρεις πράγματα που φαίνονται αδύνατα. Γιατί πραγματικά τα παιδιά όταν είναι πολύ ψηλά στην αρχή της καριέρας έχουν δυσκολίες να έχουν καλή επαφή με το σπορ και τρώνε πολύ πίεση. Ειλικρινά τους θαυμάζω και τους δύο. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ εδώ νομίζω ότι έχει μεγάλη προοπτική αρκεί να τα παιδιά να πιστεύουν, να δουλεύουν σκληρά και να κάνουν 100% προπόνηση με όλη τους τη δύναμη όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Αυτό νομίζω είναι ο οδηγός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές εικόνες και νομίζω ότι το ότι έρχονται τόσες πολλές διοργανώσεις στην Κρήτη νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τα νέα παιδιά. Όσον αφορά στον τελικό κυπέλου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι με το γεγονός ότι γίνεται με μαθητές. Δεν μπορούμε να έχουμε τελικό για μία ακόμα χρονιά με φιλάθλους. Γίνεται όμως το Ηράκλειο σε ένα κλειστό που σε όλες τις διοργανώσεις έχει πάρει άριστα. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε να χαρούμε τους ημιτελικούς, γιατί είναι 4 ομάδες που έχουν όνειρα και φιλοδοξίες και είναι ωραίο να συναγωνίζονται και να έχουν δημιουργηθεί εκπλήξεις στο κύπελο και να βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιος θα παίξει τον τελικό και ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι να φέρουμε τα νέα παιδιά στο κύπελο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα θα θέλαμε τα νέα παιδιά να έρχονται με διαφορετικό τρόπο, όχι γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε ένα παιχνίδι με όλο τον κόσμο, με τις οικογένειες. Ελπίζουμε στο μέλλον να τα καταφέρουμε. Στο μέλλον. Ναι. Επειδή ξέρω ότι είστε παντού και Αμερική και Ευρώπη και παρακολουθείτε τα πάντα, τα σπουδαία, τα ραντεβού του μπάσκετ από κοντά, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για τον Kobe Bryant, αυτή την τεράστια πόλη. Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι και να πούμε είναι πολύ λίγο. Ο Kobe έδωσε πάρα πολλά, είχε να δώσει πάρα πολλά ακόμα γιατί ήταν ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος, αγαπούσε τον μπάσκετ, ήθελε να επιστρέψει όσο μπορούσε περισσότερα πράγματα στον αθλητισμό.